Έχουμε τη χαρά καταρχάς να διοργανώνουμε το τρίτο OKR webinar σαν altoValue και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τρία πάρα πολύ δυνατά και καταξιωμένα στελέχη από δύο πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα δουλεύουν με τη μεθοδολογία των OKRs και θα έχουμε να πούμε και να μάθουμε πάρα πολλά από τους ίδιους. Στα γρήγορα λίγο να σας πούμε την ατζέντα. Περίπου θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο intro για τα OKRs και για την εταιρεία μας και στη συνέχεια ένα μισάωρο θα κάνουμε συζήτηση, discussion με τους τρεις προσκεκλημένους και τέλος το τελευταίο 15 λεπτό, 20 λεπτό θα είναι αφιερωμένο να συζητήσουμε και να απαντήσουν κατά βάση οι τρεις προσκεκλημένοι στις δικές σας ερωτήσεις. Οπότε, να σας παρουσιάσουμε τους τρεις προσκεκλημένους. Χρήστος Πουσκούδης, CEO της COSMOTE Payments. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας, παιδιά. Με χαρά. Καλησπέρα. Ωραία. Χρήστος Φίλης, Head of Customer Support και Operation Excellence στην COSMOTE Payments. Και ο Χρήστος. Καλησπέρα σε όλους. Και ο Γιάννης Ηλιάδης, Product Manager FinTech στην efood. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσουμε έτσι ένα δεκάλεπτο να παρουσιαστούμε. Νομίζω ξεχάσαμε να αυτοπαρουσιαστούμε εμείς. Είμαι ο Μάνος Κουμαντάκης, founder της altoValue. Και ο Σταύρος Γιαννέζος, συνεταιρητής της altoValue. Και στο επόμενο λοιπόν δεκάλεπτο θα σας κάνουμε μία σύντομη παρουσίαση της altoValue και των OKRs. Νομίζω ότι ξεκίνησε και η παρουσίαση, μια χαρά. Λοιπόν, κάναμε την πρώτη εισαγωγή για τους δυο μας. Είμαστε μια πολύ έμπειρη ομάδα σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων. Έχουμε μεγάλη εμπειρία σε πάρα πολλές διαφορετικές, σε πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς των επιχειρήσεων τα τελευταία 20 χρόνια και εδώ και 3-4 περίπου χρόνια δουλεύουμε πάνω στη μεθοδολογία των OKRs. Για μας, όταν ξεκινήσαμε, είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία να μπορέσουμε να βρούμε και να συνεργαστούμε με τους αντίστοιχους καλύτερους σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε συνεργάτες με την αμερικάνικη εταιρεία OKRs.com και τον Ben Lamort και με την ευρωπαϊκή, γερμανική ουσιαστικά εταιρεία How to OKRs με το Hans Albrecht. Και επειδή, όπως θα δείτε και στη συνέχεια και πιθανά ήδη αρκετοί από εσάς ξέρετε, τα OKRs στηρίζονται κατά βάση σε αριθμούς, μας αρέσει και εμάς να μιλάμε με αριθμούς. Πρώτα απ' όλα, αυτό που έχουμε δει και είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι ταυτόχρονα ότι το 100% των επιχειρήσεων με τις οποίες δουλεύουμε βλέπουν θετικά αποτελέσματα και αλλαγές και βελτιώσεις στην απόδοσή τους και δεν λέμε ότι πετυχαίνουν το 100% των στόχων τους, αλλά ότι βλέπουν τις αλλαγές στην απόδοση και στα αποτελέσματά τους. Το 85% των εταιριών και των πελατών που ξεκινάμε να δουλεύουμε συνεχίζουν να δουλεύουν μαζί με την altoValue καθώς βλέπουν την αξία που παίρνουν μέσα από όλη αυτή τη συνεργασία. Ήμασταν το πρώτο OKR consultancy στην Νότια Ευρώπη και αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει coach και training πάνω από 1.500 business executives σε Ελλάδα και Middle East, στο οποίο ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε δουλέψει με πάρα πολλές επιχειρήσεις από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, αρκετές εταιρείες από το χώρο του tech, fintech, αλλά και εταιρείες παραγωγής και ούτω καθεξής. Πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι ότι όσοι έχετε συνδεθεί σήμερα σε αυτό το webinar, τουλάχιστον αυτό εδώ το έχετε ξαναδεί. OKR, Objective and Key Results, είναι το πιο επιτυχημένο και ταυτόχρονα απλό management framework, το οποίο ουσιαστικά βοηθάει τις επιχειρήσεις να φέρνουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Είναι ένα framework το οποίο δεν είναι καινούριο, υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Και η γρήγορη ιστορία λέει ότι ξεκίνησε ουσιαστικά στις αρχές της δεκαετίας του 80 από τον Andrew Grove μέσα στην Intel,
όταν μετασχημάτισε το παλιό framework που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τότε επιχειρήσει, το Management by Objective, χρησιμοποιείται για πάρα πολλά χρόνια μέσα στην Intel. Το 1999 ο John Doerr, στενός συνεργάτης μέχρι τότε στην Intel, βρέθηκε στην Kleiner Perkins. Η Kleiner Perkins ήταν το πρώτο VC το οποίο χρηματοδότησε την Google, όταν η Google ήταν ακόμα μια startup με 25 άτομα τότε περίπου, και ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε ουσιαστικά στους δύο ιδρυτές να χρησιμοποιήσουν τα OKRs. Η Google από το 99 μέχρι και σήμερα χρησιμοποιεί τα OKRs, και έκτοτε άρχισαν αρκετές εταιρείες στην περιοχή καταρχάς της Silicon Valley να υιοθετούν τα OKRs. Το 2016 ο Larry Page με δικές του δηλώσεις μετέφερε πόσο τους βοήθησαν να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα και να αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Πέρσι, πρόπερσι μάλλον, η Microsoft μπήκε και αυτή στο κομμάτι των OKRs, τον υιοθέτησε μια μεγάλη πλατφόρμα και πλέον τα OKRs είναι και εργαλείο της Microsoft. Πάμε να δούμε και να μας εξηγήσει ο Σταύρος τους τέσσερις συν ένα βασικούς λόγους που τα OKRs είναι το πιο επιτυχημένο αλλά και παράλληλα απλό management framework. Όπως είπε και ο Μάνος, στην ουσία τα όλα προέρχονται γενικά και από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, αλλά και από το feedback που έχουμε πάρει από τους πελάτες με τους οποίους και τις εταιρείες με τις οποίες δουλεύουμε. Και προσπαθήσαμε να τα βάλουμε όλα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Ο πρώτος λόγος το οποίο έχουμε δει, που είναι εξαιρετικά σημαντικό σαν benefit των OKRs, είναι ότι έχουν τη δυνατότητα με τα OKRs στην ουσία να δώσουμε, να εστιάσουμε και να δώσουμε μεγάλη διαφάνεια σε αυτό που πραγματικά αξίζει, σε αυτό που πραγματικά χρειάζεται ιδιαίτερης προσοχής. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί στην ουσία τα OKRs θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι αυτό που λέμε οι transformational στόχοι, που έρχονται συμπληρωματικά με οποιοδήποτε operational μοντέλο υπάρχει και KPIs αντίστοιχα, τα οποία χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε, και εστιάζουν σε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε ώστε να επιφέρουμε την αλλαγή σε ένα οργανισμό. Σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν μια πλειάδα στόχων, ο οποίος τους βλέπετε είναι προς διάφορες πλευρές και σε διάφορες κατηγορίες. Μέσω των OKRs και της μεθοδολογίας αυτής μας δίνεται στην ουσία η δυνατότητα να διαχωρίσουμε αυτό που λέμε operational, business as usual, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη σταθερότητα της εταιρείας, και το κομμάτι που αναφέρεται στην αλλαγή, σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να αλλάξουμε κάτι μέσα σε έναν οργανισμό. Με το που ξεκινάει αυτή η διαδικασία των OKRs, η μορφή η οποία παίρνουν στην ουσία οι στόχοι μας είναι το operational κομμάτι που βλέπετε απάνω με τα αντίστοιχα KPIs τους που παρακολουθούμε, και τα OKRs που σαφώς θα είναι πολύ λιγότερα, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Ο δεύτερος λόγος τον οποίο έχουμε παρατηρήσει ότι είναι ένα από τα benefits των OKRs είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείς τη στρατηγική σου. Στην ουσία, αυτό που λέμε είναι το εξής. Ο συνήθις τρόπος μια εταιρεία ή ακόμα και το ανθρώπινο μυαλό δουλεύει είναι αυτό που βλέπετε αριστερά. Δηλαδή, βάζουμε κάποιο στόχο και μετά ξεκινάμε να καταγράφουμε στην ουσία τα actions τα οποία θα κάνουμε, τις δράσεις για να μπορέσουμε να πιάσουμε το στόχο μας. Στις εταιρείες βάζουμε και κάποια συγκεκριμένα KPIs και μετά παρακολουθούμε αν αυτά τα actions έχουν υλοποιηθεί ή όχι. Μετά, όχι, για να κάνουμε κάτι αντίθετο, αλλάζουμε κάτι πολύ μικρό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφού βάλουμε το στόχο, στην ουσία αυτό που προσδιορίζουμε αμέσως μετά δεν είναι τα actions, αλλά είναι τι θέλουμε να επιτύχουμε, πώς δηλαδή φαίνεται η επιτυχία. Και αυτό δεν γίνεται έτσι απλά, γίνεται σε συνδυασμό με κάποια συγκεκριμένα KPIs. Μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να παρακολουθούμε όλο αυτό το ταξίδι και βέβαια την υλοποίησή του versus, όπως λέμε, πολύ συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Ο τρίτος λόγος και το τρίτο benefit το οποίο έχουμε δει στα OKRs είναι ότι σου δίνουν τη δυνατότητα να συνδέσεις τους στρατηγικούς σου στόχους σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή να το κάνεις και top-down, πάρα πολλές φορές ξεκινάει η θέσπιση των στόχων, όσο και bottom-up,
και σε οριζόντιο επίπεδο μεταξύ των ομάδων. Και αυτό γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα OKRs δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν αυτό που λέμε cross-functional διαδηματικές ομάδες, να συνεργαστούν μεταξύ τους, να ευθυγραμμιστούν για να φέρουν το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Ο τέταρτος λόγος, και αυτό είναι μέσω του process του οποίου ακολουθείτε στην ουσία στα OKRs, είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να έχεις πολύ συχνά check-ins, να παρακολουθείς την πρόοδο και όχι μόνο αυτό, εδώ βλέπετε μια απλή αποτύπωση το πώς αυτό γίνεται, να παρακολουθείς τον στόχο, δηλαδή ξεκινάς στην ουσία από ένα ετήσιο στόχο και μετά το σπάς μέσα στα τρίμηνα και στους μήνες. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα τόσο να παρακολουθείς τους στόχους σε πρώτη φάση, αλλά και σε δεύτερη φάση που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργεί εκείνες τις κατάλληλες συζητήσεις μεταξύ των ομάδων για το τι έχει πάει καλά, τι δεν έχει πάει καλά, τι πρέπει να αλλάξουμε και να έχεις τη δυνατότητα με πολύ ευέλικτο και agile τρόπο, όπως λέμε, να αλλάξεις τα κακό κείμενα κατά κάποιο τρόπο. Το τελευταίο θα έλεγα δεν είναι στην ουσία ένα benefit, είναι απλά μία απόδειξη, γι' αυτό λέμε 4-4-1 λόγους για τους οποίους τα OKRs αυτή τη στιγμή θεωρείται το πιο ευέλικτο και το πιο πετυχημένο management framework. Είναι ότι, όπως είπε και ο Μάνος πριν, πάρα πολλές εταιρείες, μεγάλα brands παγκοσμίως, από όλες σχεδόν τις αγορές, χρησιμοποιούν τα OKRs και τα έχουν ενσωματώσει μέσα στο operational framework που η κάθε μία έχει. Και βέβαια, χιλιάδες startups που αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι, επειδή ακριβώς αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα, να έχουν πολύ συγκεκριμένους στόχους και να παρακολουθούν αυτούς τους στόχους με τον τρόπο που περιέγραψα πριν. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια σύντομη. Ποτέ δεν είναι αρκετή για να περιγράψουμε τα OKRs, αλλά κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε για να πάμε στη συζήτηση και με τους καλεσμένους. Ναι, ήταν.